Αυτό που θα σας πω είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι Ατλαντική Συμμαχία. Το ΝΑΤΟ όμως, στο ΝΑΤΟ όμως είναι και η Ρωσία. Αν δεν το ξέρετε, στο ΝΑΤΟ είναι και η Ρωσία. Άρα πώς το ΝΑΤΟ εναντιώνεται σε χώρα του ΝΑΤΟ, αυτό στο καταστατικό του ΝΑΤΟ δεν επιτρέπεται. Άρα αν θέλει η Ρωσία μπορεί να κάνει ένα βέτο στο ΝΑΤΟ. Στρατηγικά μπορεί να μην τη συμφέρει τη Ρωσία να κάνει βέτο και να σου πει: Οκ, okay, έλα να Απ' την άλλη, το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή δεν εκτελεί τα συμφέροντα του πλανήτη για ό,τι δημιουργήθηκε. Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε σαν στρατό ασφαλεία όλων των κρατών. Γι' αυτό και όλα τα κράτη δίνουμε όπλα στο ΝΑΤΟ. Πληρώνουμε το ΝΑΤΟ για να υπάρχει τα κράτη. Και η Ελλάδα δίνει όπλα και όλε οι χώρε δίνουν όπλα και χρήματα στο ΝΑΤΟ για να υπάρχει. Άρα πληρώνουμε ένα στρατό. Okay. Ε, άρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί να δώσει διαταγή να επιτεθούν στη Ρωσία τον ΝΑΤΟ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας μόνο μπορεί να δώσει. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο του. Εάν το ΝΑΤΟ λειτουργεί μόνο του είναι παράνομο, καταστρεπτικό και δεν θέλω να καταλάβω γιατί κάποια στελέχη του ΝΑΤΟ όπως Γενικό Γραμματέας και κάποια άλλα παιδάκια και μάλιστα γερμανόφωνα βγάζουν αναγγελίες ακόμα και δελτία τύπου. Απαγορεύεται να μιλάτε ρε είστε κουμπιά. Να βγάλετε το σκασμό και να μην μου το παίζετε πολιτικά αντρίκελα. Αν το Συμβούλιο Ασφαλεία βγάλει απόφαση να χτυπήσετε, τότε δεν θα χτυπήσετε. Είστε κουμπιά. Το κουμπί δεν έχει βούληση. Άρα είστε κουμπάκια. Καθίστε εκεί λοιπόν και μην μιλάτε.